Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον διαπρεπή ποινικολόγο και φίλο του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, του αειμνίστου τέος βασιλιά, τον κύριο Αλέξανδρο Λικουρέζο. Καλησπερίζω, κύριε Λικουρέζο, καλησπέρα σας. Μαζί μου είναι και η Κάτια Μακρύ για να θέσουμε μερικά ερωτήματα. Εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας την άποψή σας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα κηδευθεί ο τέος βασιλιάς. Είστε σύμφωνος με τις κυβερνητικές αποφάσεις να κηδευθεί ως ιδιώτης ή διαφωνείτε? Λοιπόν, θα απαντήσω να κάνω πρώτα μια παρατήρηση, μου επιτρέπετε. Τέος βασιλεύς της Ελλάδος. Το βασιλιάς ως τίτλος παραμένει. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Με το ότι υπήρξε... αγαπητέ αυτό μου, είναι ένα. Αγαπητέ δεύτερο, και σεβαστέ μου, αγαπητέ, στο ερώτημα. Αγαπητέ και σεβαστέ μου, Αλέξανδρε, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό, διότι κατά το Ελληνικό Σύνταγμα δεν υπάρχουν τίτλοι ευγενίας. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, μα δεν είναι τίτλος ευγενίας το βασιλεύς. Αλλά... εν πάση περιπτώσει, α μην πούμε σε αυτό. Το λες όπως λέμε πρόεδρο, όποιον διετέλεσε πρόεδρο. Έφυγε αμέσως. Ναι, δεν είμαι το ακουστικό. Με την άποψη αυτή. Δεν είμαι. Ούτως ή άλλως, ο αποθανόν Κωνσταντίνος υπήρξε για 9 χρόνια, για 10 ουσιαστικά μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, συνταγματικός βασιλεύς της Ελλάδος και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και ήθιστε σε ένα νεκρό, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, να αποδίδεται η τιμή του αξιώματος που είχε σε κάποια φάση της ζωής του. Είχε λοιπόν αυτό το αξίωμα για 9 ή 10 χρόνια, πάντως, να μην υπολογίσουμε κύριε Λικουρέζο, αν μου επιτρέπετε, εκτός από, επειδή τώρα πια έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, εκτός από το 4% που αντιστοιχεί στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, και ο κύριος Βελόπουλος είναι ο μόνος που συμφωνεί στο να αποδοθούν τιμές, το 96% όλα τα υπόλοιπα κόμματα διαφωνούν και πρώτη φορά συμφωνούν και μεταξύ τους. Εγώ δεν το θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί για θέμα ότι δεν πρέπει να αποδοθούν τιμές. Κάνουν όλοι λάθος, εκτιμάτε? Δεν γνωρίζω τις θέσεις των κομμάτων και δεν με δεσμεύουν οι θέσεις των κομμάτων. Εννοείται ότι δεν σας δεσμεύουν. Εγώ πιστεύω ότι το να μην... θέλω να πω το εξής, ότι ουσιαστικά η απόφαση της κυβέρνησης να γίνει κηδεία σαν σε έναν απλό ιδιώτη είναι σαν να αρνείται και σαν να αξιολογεί αρνητικά την περίοδο που βασίλευε. Με τα λάθη του, με τις επιλογές του που δεν κρίνονται τώρα. Συνεπώς δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ουσιαστικά οδηγείται σε μια κηδεία ως απλός ιδιώτης, όταν δεν υπήρξε απλός ιδιώτης, αποδέχθηκε το δημοψήφισμα, ουδέποτε τα χρόνια μετά, όταν ζούσε στο εξωτερικό το ή στην είπατε, Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι θέμα. Δώσατε και την απάντηση, γιατί αυτή είναι η απάντηση. Αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι βεβαίως και δεν διαγράφεις την ιστορία σου, αλλά δεν σημαίνει ότι τιμάς και όλες τις πτυχές της ιστορίας. Και αν πήγαινε εκεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν πήγαινε εκεί ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό σημαίνει τιμές εν ενεργή αρχηγού, θα νομιμοποιούσαν και τα λάθη του τέος βασιλιά, και δεν ήταν και λίγα. Δεν μου λέτε, ήταν πολλά τα λάθη ενδεχομένως, οι επιλογές πράξεων ή παραλήψεων θα αξιολογηθούν ιστορικά και έχουν ήδη αξιολογηθεί ως ένα μεγάλο σημείο, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι, παρεμβαίνει τώρα στην κρίση του πώς θα κηδευθεί. Εξάλλου να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος διαπράττει ολέθρια ή πολύ μεγάλα σφάλματα στη διακυβέρνηση κάθε της τέσσερα χώρας, χρόνια και λιγότερα ο λαός τον στέλνει σπίτι του. Στις εκλογές, αυτόν τον κακό πρωθυπουργό που λέτε, κάθε τέσσερα και ούτε καν, κάθε 2,5-3 χρόνια τον στέλνει σπίτι του. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι επιλογή. Πολύ σωστά, όπως επιλέγει και τον πρόεδρο Δημοκρατίας η Βουλή. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θέλω να πω ότι το αν διέπραξε σφάλματα, εάν υπήρξε για πολλούς ένας βασιλεύς που δεν εκπλήρωσε το καθήκον του και την τιμή του όπως θα έπρεπε, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτυπώνεται, να καταγράφεται
στο θέμα της κηδείας του. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Σεβαστή η άποψη της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι ως κοινοβουλευτική δημοκρατία που είμαστε σήμερα, ουσιαστικά δεν δικαιώνεται, αυτό θέλω να πω, το να τοποδίδονται οι τιμές ενός αρχηγού κράτους όπως ήταν, δεν σημαίνει ότι δικαιώνεται η περίοδος που ήταν βασιλεύς. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Λικουρέζο. Ευχαριστούμε.